Όχι. Να πάμε στο Μέγκα. Να το πούμε τώρα αυτό το ρεπορτάζ του Αφροδίτη. Κοίταξε να δεις. Δεν είναι δικό μου ρεπορτάζ. Είναι μια κουβέντα που άνοιξε χτες και αφορά πάλι την πρωινή ζώνη του Μέγκα. Κάθε λίγο και λιγάκι. Ο κάθε συνάδελφος έχει το δικό του ρεπορτάζ. Είναι σεβαστό, γιατί προφανώς δεν βγαίνει ο καθένας και λέει τι σκέφτεται. Έχει κάποιες πηγές και παίρνει κάποιες πληροφορίες. Και χτες στην εκπομπή της Ελένης Τσολάκη, ο συνάδελφος Αλέξης Κατσαρίδης μετέδωσε μία πληροφορία που είχε ένα ερωτηματικό σε σχέση με την παραμονή της Ελεονόρας Μελέτης στο σταθμό και στην πρωινή ζώνη του. Εκεί δημιουργήθηκε μια αναστάτωση, δεδομένου ότι όλο το ρεπορτάζ μέχρι στιγμής έχει δύο δεδομένα. Πρώτον, λύγει το συμβόλαιο, αυτό σημαίνει τα πάντα. Ότι μπορεί να μείνει και μπορεί να φύγει. Έτσι, μην είμαστε. Και δεύτερον, ότι δεν έχει προσεγγιστεί επίσημα από το σταθμό η Ελεονόρα Μελέτη να κάτσει κάτω με τον κύριο Σούσουλα ή με όποιον είναι και να συζητήσουν αν θα είναι μαζί, πώς θα είναι μαζί και σε ποια εκπομπή θα είναι μαζί. Όλο αυτό δημιούργησε μια αναστάτωση. Ήρθαμε σε επικοινωνία και με το σταθμό και με το τυπικό κομμάτι και με κάποιες πηγές, αλλά και με την ίδια την Ελεονόρα Μελέτη. Από την πλευρά του σταθμού μας είπαν ότι δεν υπάρχει καμία άλλη εξέλιξη πλην του ότι υπάρχει ένα ραντεβού. Δεν υπάρχει γραφείο τύπου σε κανένα κανάλι που θα έλεγε κάτι άλλο. Δεν υπάρχει, μόνο όμως ρεπορτάζ μέσα από το γραφείο τύπου. Οφείλεις να πάρεις το γραφείο τύπου, αλλά από το γραφείο τύπου για μια εκπομπή που είναι στον αέρα και υπάρχουν ακόμα πόσοι μήνες και δεν έχουν πέσει υπογραφές. Ναι, δεν θα σου πει εμείς δεν θα συνεχίσουμε με την Ελεονόρα. Εμείς κάτι σαφώς. Ο σταθμός είναι πολύ ενοχλημένος από αυτό το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Οφείλουμε να το πούμε. Και όχι μόνο το γραφείο τύπου και άλλα στελέχη του σταθμού. Και η ίδια η παρουσιάστρια έχει δυσανασχετήσει με όλο αυτό που ακούγεται. Αυτό θέλω να συμπληρώσω εγώ. Ναι, ισχύει ότι υπάρχει μια ενόχληση. Βέβαια, τώρα ενόχληση. Δεν την κάνουμε ρεπορτάζ για να χαϊδεύουμε τα κανάλια. Να είμαστε και λίγο σωστοί. Όχι, ειδικά με το Μέγκα. Τα ρεπορτάζ πολλές φορές δεν αρέσουν ούτε στις εκπομπές, ούτε στους παρουσιαστές, ούτε στους σταθμούς. Από την άλλη, σεβόμαστε τη θέση του σταθμού, η οποία λέει. Άρα, ότι ο Κατσαρίδης, συγγνώμη, στο Open, αυτό που είπε είναι ότι η Μελέτη δεν θα είναι του χρόνου στο πρωινό, μάλλον θα είναι στο βραδινό. Ναι. Ναι. Το κανάλι λέει ακόμα δεν ξέρουμε τίποτα. Δεν έχουμε κάνει τη συνάντηση, δεν έχουμε ούτε πάρει αποφάσεις. Ότι αυτή την περίοδο, προτεραιότητα για το Μέγκα είναι το prime time. Να δομηθεί το prime time που εκεί. Και η Ελεονόρα Μελέτη που μιλήσατε μαζί της. Η Ελεονόρα Μελέτη μας είπε ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία συνάντηση με το σταθμό επίσημη. Ότι περιμένει μετά το Πάσχα όπως έχει ενημερωθεί. Θέλει και εκείνη να κάτσει να συζητήσει φυσικά με προτεραιότητα το Μέγκα. Εγώ θέλω να προσθέσω από το δικό μου ρεπορτάζ ότι η Ελεονόρα Μελέτη, για να βάλουμε και κάτι άλλο μέσα στο όλο, στην όλη συζήτηση, είναι μια παρουσιάστρια η οποία όταν λύγει το συμβόλαιό της βολιδοσκοπείται και από άλλους σταθμούς. Είναι μια παρουσιάστρια η οποία, ακόμη και αν δεν τα βρει με το Μέγκα, γιατί μπορεί να της προτείνει κάτι το Μέγκα το οποίο να μην το θέλει. Ή μπορεί να της πει ότι συνεχίζει με αυτή την εκπομπή, αλλά δεν θέλω να έχει αυτούς τους συνεργάτες. Οτιδήποτε. Είναι όλα ανοιχτά. Μπορεί να μετακινηθεί και σε άλλο σταθμό. Δηλαδή, έχει προτάσεις και από άλλους σταθμούς. Καλά, τώρα. Φροντίζει η γυναίκα. Ναι, και είναι επαγγελματίας. Εκπομπή, το έχουμε πει και 10.000 φορές, όχι για να είμαστε καλοί προς την Ελεονόρα, αλλά έχει μία πορεία που ξαναλέω, αυτό είναι αντικειμενικό. Σου αρέσει ή δεν σου αρέσει αυτή η παρουσιάστρια. Έχει ανταπεξέλθει σε 100 διαφορετικές ζώνες, σε 100 διαφορετικά κόνσεπτ. Έχει παρουσιάσει από βραδινά γκαλά, πρωινές εκπομπές, κοινωνικού χαρακτήρα συνεντεύξεις. Τα το έχει show. Κάνει όλα. Ειδήσεις. Δηλαδή έχει μια τέτοια εμπειρία που δεν είναι απλό. Όχι, πραγματικά δεν έχουν όλες οι παρουσιάστρες αυτή την εμπειρία. Να το λέμε κι αυτό. Απλώς δεν χρειάζεται να το λέω και να το ξαναλέω κάθε φορά. Όχι, όχι. Το ότι σαφώς η Ελεονόρα Μελέτη μετά. Και δεν υπάρχουν και παρουσιαστές που μπορούν να ανταπεξέλθουν σε όλα αυτά. Όχι, όχι, όχι. Είναι ένα σιγουράκι όταν κάνεις μια τέτοια μεταγραφή. Γιατί παίρνεις και ένα όνομα και παίρνεις ένα πολυεργαλείο, παιδιά. Παίρνεις ένα πολυεργαλείο. Και το λέω επειδή δεν είναι πολύ ωραία λέξη, το λέω με τη θετική του πλευρά. Άρα αυτά που διέρευσαν δηλαδή στην εκπομπή της Ελένης Τσολάκη ήταν μάση σε φύλλα δάφνης ο κύριος Κατσαρίδης και τα είπε. Δεν είπαμε αυτό, Έλενα. Τώρα. Τώρα αυτό που λες δεν είναι πολύ κομψό, γιατί δεν μιλήσαμε έτσι. Εγώ απογύρωσε κάτι. Όταν ξεκινήσαμε τη συζήτηση, είπαμε ότι ο κάθε δημοσιογράφος δεν αλλάζει πλευρό και τα λέει. Ναι, προφανώς έχει κάποια πηγή και κάποια πληροφορία. Λοιπόν. Δεν μασάει κανένας τηλεοπτικός συντάκτης Δάφνης και δεν θα το πω ποτέ αυτό για κανένα συναδελφό μου. Εγώ το είπα, δεν είπα εγώ για σένα. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε συζήτηση λέγοντας ότι ένας άνθρωπος βγαίνει στην τηλεόραση και μασάει φύλλα Δάφνης. Μια συζήτηση κάνουμε, γιατί. Εντάξει. Αυτό που είπε η Αφροδίτη είναι ότι η Ελεονόρα σαφώς και να μην είναι εγώ το Μέγκα. Εγώ σας μεταφέρω την πλευρά της Ελεονόρας. Και θα κάνει άλλα ραντεβού. Η οποία γέλασε κιόλας και ήταν και ψύχρεμη. Συζητήσαμε, ήταν πολύ ανοιχτή κοπέλα. Δεν κρύφτηκε ούτε έκλεισε τα τηλέφωνα. Είπε την άποψή της. Από εκεί και πέρα περιμένει. Ούτε θα κάτσει να αναλύσει
τι σκέφτεται, τι φαντάζεται. Θα κάνει τη συζήτηση με το Μέγκα. Θα συζητήσει για την πρωινή ζώνη και την εκπομπή της, αν θα συνεχιστεί. Αν το Μέγκα έχει διαφορετική άποψη και θέλει να της προτείνει κάτι άλλο, θα το συζητήσει και αυτό και θα πάρει την απόφασή της. Η αλήθεια είναι ότι ένα κανάλι, αν πάρει μία απόφαση, έχει πάρει μία απόφαση ήδη. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο πρώτος που θα το μάθει είναι ο παρουσιαστής. Όχι, φυσικά. Και το λέω εγώ και το υπογράφω, τελεία. Όχι. Για κάποιους λόγους που δεν έχει να κάνει και με την εκτίμηση ούτε θα το διαρρεύσει. Ναι. Μπορεί να έχει πάρει κάποιες αποφάσεις. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η Ελεονόρα Μελέτη δεν θα έχει μετά μέλλον, ακόμα και αν συμβεί αυτό, που μπορεί και να μην είναι, γιατί ακόμα δεν έχουν πέσει υπογραφές. Σαφέστατα, μπορεί να έχει να της προτείνει κάτι το οποίο δεν έχει ακουστεί αλλά μέχρι στιγμής. Και αν στον Κατσαρίδη, ο οποίος δεν λέει, αυτά που λέει συνήθως βγαίνουν, δηλαδή άμα τα βάλεις κάτω, τι έχει γράψει. Εάν λοιπόν έχει 2-3 πηγές που βγάζουν αυτές τις πληροφορίες και το ότι υπάρχουν και αυτές οι πηγές, κάτι και αυτό σημαίνει. Μόνο που αυτή τη στιγμή αυτό που έχουμε πει ξεκάθαρα δεν είναι ότι έκλεισε η Ελεονόρα στο πρωινό για να το διαψεύδουμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε πει ότι όντως δεν έχει γίνει ραντεβού με την Ελεονόρα Μελέτη και το έχουμε ξεκαθαρίσει ότι το ραντεβού αυτό του καναλιού με την Ελεονόρα Μελέτη θα γίνει μετά το Πάσχα.